Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα βίντεο που δεν περίμενα να κάνω τόσο γρήγορα, αλλά τελικά το έκανα γιατί το θεώρησα ενδιαφέρον. Λοιπόν, άλλο ένα πίση μαγκά, λίγο πιο ήπιο αυτή τη φορά, λίγο πιο λογισμικού. Λοιπόν, α ξεκινήσω τη μικρή μου ιστορία. Πριν από κανένα τετράμινο, περίπου, βασικά όχι και παραπάνω, πριν από κανένα εξάμινο, γιατί πέρασε καιρό. Ε, έβγαλα μία αγγελία να πουλήσω ένα Xbox που είχα, ένα Series το μικρό, όχι το καινούργιο το προηγούμενο μοντέλο. Λοιπόν, το είχα κάνει ανταλλαγή κάποτε πριν από καιρό με ένα Game Boy Advance και 100 ευρώ, οπότε δεν έπαιξα όσο θα ήθελα να παίξω. Είπα στα αδέρφια μου αν το θέλουν δεν το ήθελα να τους το δώσω, οπότε αποφάσισα να το βγάλω αγγελία και κυρίω αυτό που με ενδιαφέρει μόνο να λέω και πιο πολύ είναι να το ανταλλάξω. Δηλαδή, πλέον είμαι και σε αυτό το mood ότι ανταλλάζω πράγματα από το να πουλήσω ή να αγοράσω. Μ' αρέσει αυτή η ιδέα γιατί δηλαδή γιατι κάτι που δεν χρειάζομαι εγώ, θα πάρω κάτι χρηστικό για μένα. Λοιπόν, και βρέθηκε ένα παιδί το οποίο μου στείλει ένα μήνυμα και μου λέει: Έχω ένα MacBook Pro του 13 και μέσα πρέπει να το μοντέλο αυτό, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ πολύ. θα να το κάνω με ανταλλαγή. Εν τω μεταξύ, εγώ τότε θεώρησα ότι είναι καλή ιδέα γιατί ο αδερφό μου έλειπε, ήθελε ήταν να πάει ταξίδι βασικά, ήθελε έναν υπολογιστή. Και επειδή δεν είχε λάπτοπ και δεν είχε και χρήματα για να αγοράσει, οπότε λέω ευκαιρία είναι, θα το κάνω, θα το σετάρω και θα το στείλω και θα μάθει να δουλεύει και με Mac που ήθελε κάποια στιγμή. Οπότε γιατί όχι, τουλάχιστον να, 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 βοηθήσει εκεί. Το πήρα, βέβαια η αλήθεια είναι όταν το πήρα το MacBook, μου είχε δείξει το παιδί ότι πήγαινε να το κάνει reset, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπουτάρε το λογισμικό. Ε, τέλος πάντων δέχθηκα να το πάρω χωρίς να κάνει boot στο λογισμικό γιατί εδώ κοντά σε μένα λίγο πιο κάτω έχει ένα μαγαζί που επισκευάζει υπολογιστέ. έχω πάει αρκετέ φορές διάφορε συσκευέ που έχω και λέω θα το πάω, θα το φτιάξουν, θα το φορμάρουν κιόλα, θα το καθαρίσουν ευκαιρία αν και μέσα να βγάλουν θερμαγόγιμες ιστορίες να το ανανεώσουν Οπότε τέλο πάντων κάναμε την ανταλλαγή. Βέβαια μου φάνηκε πολύ γκάγκστερική αυτή η ανταλλαγή. Ήταν έρχεσαι κανένα κάγκουρα με ένα κολοφτιαγμένο αμάξι. Λέω, πα τι έγινε τώρα. Κάνουμε την ανταλλαγή, το παίρνω, ε, χαιρετιόμαστε και την επόμενη μέρα το πάω στο κατάστημα. Τους λέω καθάρισμα μέσα έξω ό,τι χρειάζεται και να φτιάξουμε το λειτουργικό, να βάλουμε το ως που παίρνει τέλο πάντων. Είχα δει ότι έπαιρνε το 2012, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, και, αλλά μπορούσε να σηκώσει και το επόμενο, την επόμενη γενιά. Τέλος πάντων το φτιάχνουν τα παιδιά, όλα καλά, ε, ήταν και φορτιστής του ψηλό ο Μέχ, οπότε πήρα και ένα φορτιστή. Δηλαδή τυπικά εντάξει έδωσε κανένα σαραντάρι και κανένα εξιντάρι ήταν περίπου νομίζω, έδωσα έδωσε άλλα 100 ευρώ από την τσέπη μια το πάνω κάτω. Το πέραν το Μάκ, ωραία καλά. Το Μάκ όμως είχε ένα μικρό θέμα το οποίο ήταν για κάποιο λόγο δεν δεχόταν εφαρμογέ. Δηλαδή έλεγε ότι το Mac μέσα οσα, το λειτουργικό που έχει εκείνη την περίοδο ρε παιδί μου δεν μπορεί να εγκαταστήσει καινούργιες εφαρμογές. Βρε αμάν, αμάν, τα παιδιά μου είχαν βάλει φτυχώς το Word όλη τη σουίτα μέσα οπότε λέει τουλάχιστον να το στείλω στον αδερφό μου ρε παιδί μου να βλέπει ούτως έλεγε στο καράβι δεν έχουν ίντερνετ συνέχεια γι' αυτά να μπορεί να βλέπει έγγραφα, να γράφει έγγραφα και οτιδήποτε. Ο αδερφός μου το πήρε, έκανε Mac account για να μπορέσει να κάνει login σε όλα, αλλά και αυτό το ίδιο μου λέει. Πήγαινε να πάρει τι εφαρμογέ, ακόμα και η πιο απλή το VLC ή οτιδήποτε. Δεν κατέβαινε. Δεν, μέσα από το Android Center δεν. Ο μόνος τρόπος είναι να το κατέβαζες εσύ ξεχωριστά, να κατεβάσεις το αρχείο, να το εγκαταστήσεις. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά τυπικά δεν. Δεν λειτουργούσε καμιά υπηρεσία τη Apple. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα και διορθώστε με, γιατί δεν είμαι ειδήμων σε αυτό. Ε, μάλλον ε, η εταιρεία, αν, περάσει κάποια, αν, περάσουν κάποια χρόνια, τότε σταματάει την υποστήριξη σε εφαρμογέ που εγκαθίστανται και εκεί πράγμα του πειράξει, μάλλον. Συν κολούσε. κολούσε, πάρα πολύ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ακόμα και το δικό του λειτουργικό, το, το ζόριζε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, ο αδερφός μου το παράτησε, έφυγε στο τέτοιο, γύρισε και εγώ πήγα στο νησί τώρα. Και λέω ευκαιρία είναι, αφού δεν λειτουργεί, έκανα μια μικρή έρευνα και είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν Mac εκείνη τη εποχή του 12, 13, 14, να μην σας πω και μεταγενέστερα, οι οποίοι απλά τους βάζουν Linux. Τους βάζουν Linux και τα δουλεύουν έτσι. Δηλαδή δίνει καινούργια ζωή μέσα. Έψαξα να βρω τι χρειάζεται ρε παιδί μου, ποια διανομή είναι η καλύτερη από όλες, Εγώ ήμουν ανάμεσα να σου πω αλήθεια φεντόρα και ούμπου του. Το, το μόνο που δεν έχω δοκιμάσει ακόμη, γιατί έχω μακρά ιστορία σε αυτό το κομμάτι, είναι η φεντόρα. Έχω δοκιμάσει τα πάντα από το 2007 μέχρι και σήμερα σχεδόν τα πάντα, εκτός από τη φεντόρα, είναι η μόνη που δεν έχω καταπιαστεί μαζί της. Τέλος πάντων, τελικά αποφάσισα να βάλω κάτι πιο έτσι, user-friendly και ενούριο χρήστη, γιατί δεν το χρησιμοποιώ εγώ. Οπότε, πήρα να αποφάσισα να εγκαταστήσω Ubuntu. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι το φορμάτι ήταν πάρα πολύ απλό. Να σα πω πώ γίνεται η διαδικασία. Γι' αυτό γίνεται και το συγκεκριμένο βίντεο. Αν έχετε κάποιο παλιό Mac και θέλετε να του δώσετε μερικά χρόνια ζωή ακόμη και δεν τραβάει η ομάδα, μπορείτε να το πάτε λίγο παραπάνω. Η διαδικασία έχει ω εξή: ε, Αρχικά πρέπει να κατεβάσουμε το distro. Το ISO, το οποίο έχει το λειτουργικό. Εγώ θα ήθελα να βάλω το Ubuntu. Μπήκα στο site της Ubuntu. Έγραψα Ubuntu. Μπήκα μέσα. Βρήκα... Έχει διάφορε εκδόσεις, για να μην μπερδευτείτε. Υπάρχει, νομίζω, LTE, αν θυμάμαι καλά τώρα που τα λέω. Και υπάρχουν και οι υπόλοιπε. Η LTE είναι η κανονική του έκδοση, αν δεν κάνω λάθος. Αυτή που έχει, δεν έχει updates... Βασικά... Τα updates είναι όλα μέσα, είναι περασμένα, τσεκαρισμένα, δεν έχει bug, δεν έχει τίποτα, δεν είναι σε beta. Υπάρχουν και οι άλλε που φαίνονται λίγο μεταγενέστερε, αλλά είναι ακόμα σε beta μέχρι να γίνουν και αυτέ LTE. Αν θυμάμαι καλά το όνομα, και δεν κάνω βλακεία τώρα, έτσι όπω το λέω. Κατεβάζω την κανονική έκδοση, κατεβάζω το ISO, το αποθηκεύω στην υπολογιστή. Είναι πολύ εύκολο, ανάλογα με το internet που έχετε, τόση ώρα θα σα πάρει. Και μετά χρειαζόμαστε κάτι το οποίο και στα Windows βοηθάει, αν και υπάρχει και το Windows πρόγραμμα, έχει ένα προγραμματάκι η Microsoft για να κάνει bootable το στικάκι σου και να κάνεις ε, τέτοιο. Ε, η αλήθεια είναι, εγώ κατέβασα το Rufus. Το Rufus είναι ένα πολύ ωραίο προγραμματάκι, δωρεάν και αυτό. Το κατεβάζεις και απλά διαλέγεις το στικάκι που θέλεις, διαλέγεις το ISO που έχεις κατεβάσει, πατάς επόμενο και απλά σου κάνει το φλασάκι σου bootable. Το ωραίο με τα Linux είναι το εξή. Το ότι όταν... Εσύ θες να κάνεις ένα φλασάκι, παλιά ήταν και τα CD, παλιά είχαμε τα live CD. Ε, απλά το βάζει και δεν χρειάζεται να το εγκαταστήσει. Δηλαδή, γενικά πάντα είχα ένα φλασάκι με μια διανομή Ubuntu ή οτιδήποτε. Α πούμε, τι προάλλε είχα λούμπουντου σε ένα φλασάκι και αυτό κυρίω γιατί. Γιατί αν κάποια στιγμή κολούσε κάποιο υπολογιστή μου, δεν μπορούσα να τον ανοίξω, δεν μπορούσα να το έβαζα, το κούμπονε πάνω. Είχα πρόσβαση μέσα από το Linux. Πήγαινα στο file manager και τραβούσα ό,τι αρχείο ήθελα πριν να κάνω format. Δηλαδή, γενικά είναι μια καλή συμβουλή να έχετε ένα live USB, δηλαδή ένα USB με μια διανομή μέσα, την οποία την κουμπώνετε πάνω στο λάπτοπ σας, στον υπολογιστή σας και στο boot διαλέγετε να το φορτώσει. Έτσι μπαίνετε μέσα από το Linux που φοράει το εκάστοτε φλασάκι και δεν χρειάζεται να το εγκαταστήσετε, απλά κάνετε με live USB, πα, πα, κατεβάζετε ό,τι θέλετε, φτιάχνετε ό,τι θέλετε και υπάρχουν και έτοιμα, το οποίο έχουν και προγράμματα μέσα, αν θέλω να του πειράξει πάρα πολύ. Τέλο πάντων, είναι πολύ χρήσιμο, είναι ένα εργαλείο για μένα, γιατί πάντα, πάντα υπάρχει ένα φλασάκι το οποίο έχει μία διανομή κάπου, κυρίω για να μπορώ να το έχω σαν backup σε περίπτωση που χρειαστεί το οτιδήποτε, τίποτα δεν ξέρει τι θα πάει λάθο. Α προάλλε, μου είχαν δώσει έναν υπολογιστή, δεν άνοιγε με τίποτα, να τραβήξω κάποια αρχή από μέσα, δεν υπήρχε κωδικό, δεν υπήρχε τίποτα. Συνδέω ένα λούμπ του, μπαμ, μπαμ μπήκα μέσα, τράβηξα τα αρχεία που χρειαζόταν το παιδί που ήθελε το τέτοιο και μετά θα πάει για format. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πάντα χρήσιμο. Τέλο πάντων, αφού πολύ εύκολη διαδικασία, εσύ δεν κάνει τίποτα, ξεκινάει η επέμβαση. Απλά το κουμπώνει σε πάνω, πήγαμε για εγκατάσταση. Καλό είναι. Τώρα αυτό είναι μια τέτοια που δεν το. Ε, όταν έχει τα παλιά τα Mac, όπω αυτό που έχω εγώ, είχαν Ethernet. Εγώ το σύνδεσα κατευθείαν. Οπότε συνδέεται με το μέσο ίντερνετ καθώ γίνεται η διαδικασία εγκατάσταση, βήμα-βήμα, σε πάει βήμα-βήμα, διαλέγει τον πιο απλό τρόπο. Δηλαδή και τελείωσα αδάη να είσαι. Δηλαδή σκεφτείτε, εγώ πρώτη φορά πρωτοεγκατέστησα ακριβώ ο δύο τρόπο. Ήταν το 2007. Τότε θυμάμαι, είχα ένα, ένα λαπτοπάκι, ό,τι να είναι ήταν, αλλά για τότε ήταν καλό, είχε σεντρίνα επεξεργαστή θυμάμαι, ένα άσερ. Και ξαφνικά από τα Windows XP όταν είχα πάει στα... στο Linux είχα που, το μυαλό μου είχε την αχτύη. δηλαδή με τα γραφικά με το κομπίζ το οποίο έκανε τα εφέ των Mac τα είχα 2-3 χρόνια πριν από τα Mac δηλαδή αυτά που βλέπαν όλοι και ξετρελενότανε εμείς <χαι> τα είχαμε στο Linux πολύ καιρό πριν οπότε δηλαδή όποιος είχε χρησιμοποιήσει κομπίζ Ξέρει γιατί, σε τι αναφέρομαι. Και η αλήθεια είναι τότε έχει ξεκινήσει, επειδή έκανα βίντεο από το 2007, ήταν και η αφορμή που ξεκίνησα να κάνω βίντεο. Τα πρώτα μου βίντεο ήταν Linux tutorial τότε. Ε, άσου δεν ξέρετε. Τέλο πάντων, γιατί είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ. Είναι αυτό που σου δίνει χαρά αυτή η τεχνολογία, ρε παιδί μου. Τέλο πάντων, τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Εγκαθίσταται. Η αλήθεια είναι, εάν δεν έχεις... Mac με Ethernet δεν θα σου εγκαταστήσει μάλλον στι πιο παλιέ διανομέ. Ήταν αυτό, στι καινούριε παίζει και ναι, ναι, εδώ δεν είμαι 100% σίγουρο που το τσεκάρετε. Τι wi ε, WiFi ρυθμίσει. Οπότε εσύ μπορεί, υπάρχει κάποια εντολή που μπορεί να το κάνει. μένα ευτυχώ, αν και την ήξερα, το είχα δει σε ένα tutorial αυτό. Ήξερα την είναι τέτοια, επειδή το σύνδεσα στο Ethernet έγιναν όλα αυτόματα, δηλαδή και το, ασύρμα ασύρματο και όλα. Η αλήθεια πήρε ώρα. Δεν άλλαξα δίσκο, άφησα το δικό του το δίσκο μέσα, Οπότε εγώ το παράτησα, ένα SSD νομίζω είχε, αν δεν κάνω λάθο. Δεν, δεν παίρνω και όρκο αυτό. Λοιπόν, άφησα το δικό του δίσκο, είπα σε φάση ούτω ή άλλω όσο πάει. Αν χρειαστεί, το αλλάζουμε στο μέλλον. Οπότε το ρύθμισα. Η αλήθεια είναι, σαν εμπειρία ήταν τέλειο. Ένιωσα το, τον υπολογιστή ακόμα και με το Ubuntu, ρε παιδί μου. Σίγουρα υπάρχουν και πιο ελαφριέ διανομέ, αν θέλετε να ψαχτείτε. Αλλά ακόμα και με το Ubuntu ένιωσα ότι δεν κολλάει πάρα πολύ. Βέβαια ήθελε λίγο το χρόνο του στην αρχή μέχρι να γίνει η κατάσταση, ίσως κυρίως και λόγω δίσκου μάλλον. Αλλά μετά όλα λειτουργούσαν ρολόι. Το μόνο πράγμα που με προβλημάτισε γι' αυτό γιατί μέχρι να βγάλω άκρη με τα account είναι ότι όταν κάνεις Ubuntu χρειάζεσαι ένα Ubuntu 1 νομίζω λέγεται το account. Το οποίο πήρε αρκετή ώρα γιατί Πιο παλιά είχα ήδη ενεργοποιημένο. Ένα αδερφό μου κοιμόταν για να μου δώσει το email του να φτιάξουμε καινούριο. Γιατί για να μπορέσει να μπει στο store, έχει και δικό του store μέσα όπως και τα Mac και όλα. Ε, όλα free είναι, αν θέλετε, αλλά σε φάση πρέπει να έχει κάνει Ubuntu μπουντουάν ένα λογαριασμό. Είναι, δεν είναι κάτι, το κάνει sign up εκεί απευθεία. Αλλά ήταν λίγο μανούρα η δυσκολία. Να σα πω το πιο δύσκολο πράγμα ήταν αυτό μέχρι να ξεμπερδέψω ότι γίνεται με το λογαριασμό αυτό. Πώ το τρέξει και κανονικά. Επίση είδα ότι για να έχει όλα τα update, τα πάντα όλα, το οποίο μου έκανε εντύπωση στο Ubuntu, δεν το έχω ξεχάσει αυτό ότι γίνεται. Ε, μάλλον δεν το είχα προσέξει ποτέ γιατί δεν χρησιμοποιούσε ο Ubuntu τα τελευταία χρόνια. Πρέπει εσύ να, μέσα να το χρειάζεσαι αυτό το account για να ενεργοποιήσει λίγο σε φάση. Είναι δωρεάν αν βέβαια, δεν πληρώνεις κάτι αλλά πρέπει να το θέσεις αυτό το account για να έχεις όλα τα updates super duper wow τώρα αν δεν θέλεις να μπλέξετε με ότι η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια ακριβώς η ίδια με ό,τι άλλο και να, φα... να, εφαρμόσετε μέσα μάλλον στο επόμενο θα πέσει Φεντόρα το πιο πιθανό είναι γιατί ήρθε η ώρα της Fedora να δω και πώς δουλεύει. Έχει διαφορετικό πώς γίνεται η εγκατάσταση και τα update και και σου το get update είναι, και το upgrade στο Ubuntu όταν πας στο terminal. Στο Fedora είναι λίγο διαφορετικό, δεν θυμάμαι πώ είναι η τέτοια, αλλά ναι. ό,τι θες το μαθαίνεις πάντως υπάρχουν tutorial, υπάρχουν πολλά. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να δώσουμε ζωή σε έναν υπολογιστή 12 χρόνων, ο οποίος σε φάση hardware και ποιότητα κατασκευής πραγματικά εντάξει δεν υπάρχει. Δηλαδή το συγκεκριμένο λάπτοπ μπορεί η, Mac, η Apple να είναι ό,τι να είναι γενικά, αλλά η ποιότητα και ειδικά τα πιο παλιά χρόνια η ποιότητά τους ήταν στο Θεό. Οπότε και εσείς αν έχετε κανένα έτσι παραπεταμένο που κολλάει, σέρνατε και δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, μην το πετάξετε. Βάλτε το ένα Linux και χρησιμοποιήστε το για Media Center για να βλέπετε έγγραφα για οτιδήποτε. Δηλαδή το συγκεκριμένο είναι αποκλειστικά αυτή τη στιγμή για να βλέπεις λίγο YouTube που, το οποίο έπαιζε πολύ πιο άνετα από ότι όταν είχαμε το Mac μέσα το, τι, το λειτουργικό το original στο Ubuntu το έπαιζε πολύ πιο ανάλαφρα και φόρτωνα τα βίντεο καλύτερα ε, Επίση τα έγγραφα εντάξει το LibreOffice είναι ένα θέμα δεν μου αρέσει πάρα πολύ αλλά εντάξει ο καθένα περιορέξεως και ίσω είναι και ο μόνος, από του μόνους λόγους που με σταμάτησε πολύ παραπάνω ασχοληθώ δηλαδή αν είχε τη, σου, είχε τη της ε, τον Windows μέσα με το Word θα μου ήταν πιο άνετο να ασχοληθώ περισσότερο αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, αυτό ήταν από μένα πολύ απλό αλλά κάντε το μ, κάντε το, νομίζω ότι θα σας βοηθήσει πάρα πολύ λοιπόν, γεια σας από μένα γεια σας και πείτε μου αν κάνατε κάτι παρόμοιο ή πιάνει η αγαπημένη σας διανομή από κάτω εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ και χρησιμοποιώ τη λουμπουντου, γιατί μου θυμίζει το παλιό Louboudou, εκείνο που έμαθα που αγάπησα αλλά ναι. Λοιπόν, γεια σας από μένα. Γεια σας.